Διανύουμε τι τελευταίε ημέρε τη προεκλογική περίοδου με την κάλπη τη αυτοδιοίκηση να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Η ολική ανατροπή των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη, που ίσχυε στι εκλογέ του 2019, δημιουργεί ένα εντελώ διαφορετικό τοπίο. Η πρώτη και βασική αλλαγή είναι ότι ο νέο εκλογικό νόμο αντικαθιστά την απλή αναλογική του νόμου Κλεισθένη με την ενισχυμένη αναλογική. Παράλληλα, γίνεται η επαναφορά τη πενταετού θητεία με του δημάρχου και και περιφερειάρχες που θα εκλεγούν να ξεκινούν την θητεία τους από 1η Ιανουαρίου. Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% σε μία ψήφο, ενώ τίθεται και όριο 3% για δικαίωμα εκλογής Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου. Στην περίπτωση που κάποιο συνδυασμό λάβει 50% και μία ψήφο την δεύτερη Κυριακή, η πλειοψηφία σα απαράταξη πρημοδοτείται με τα 3 πέμπτα των εδρών. Αν ο πρώτο συνδυασμό λάβει άνω του 60%, τότε οι έδρε κατανέμονται αναλογικά. αλλαγέ έχουμε και στον τρόπο εκλογής προέδρων και συμβουλίων στι δημοτικέ ενότητε. Συγκεκριμένα, τριμελέ συμβούλιο θα έχουν οι δημοτικέ κοινότητε με μόνιμο πληθυσμό από 201 κατοίκου και άνω, δηλαδή 723 επιπλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όσε κοινότητε έχουν πάνω από 201 κατοίκου, διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που θα αποτελείται από 3 μέλη για τις Δημοτικές Κοινότητες έως 2.000 κατοίκους, 5 μέλη για αυτές έως 10.000 κατοίκους, 11 μέλη για τις Δημοτικές Κοινότητες έως 50.000 κατοίκους και 15 μέλη για όσες έχουν 50.000 κατοίκους και ανώ. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού, που τον πρώτο γύρο συγκέντρωσε την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταργείται η ξεχωριστή κάλπη που χρησιμοποιήθηκε για μία και μοναδική φορά το 2019 για την εκλογή κοινοτικών συμβούλων.